βρισκόμαστε σήμερα εδώ πέρα, Παγκόσμια Μέρα Υγείας, για να καταγγείλουμε την εγκληματική πολιτική που θυσιάζει τις ζωές των εργαζομένων στον βωμό της χειροτοφορίας. Και επειδή η κοιλάδα των τεμπών είναι τεράστια, αξίζει να αναφέρουμε κάποια σημαντικά στοιχεία. Είναι 2.000 οι εργαζόμενοι νεκροί εν ώρα εργασίας από το 1999 έως το 2019. Έχουμε 46 νεκρούς το 2018, 51 το 2019, 41 το 2020 και 102 το 2022. Αξίζει να αναφέρουμε το τελευταίο 20ήμερο στον κλάδο των κατασκευών, στις οικοδομές, έχουμε 6 νεκρούς πανελλαδικά. Δεν είναι ατυχήματα, είναι διαχρονικά εγκλήματα. Νουδού, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ προχώρησαν μαζί στο μαζικό αποχαρακτηρισμό των βαρέων και αθυγινών ενσύμων. Έντυναν την επίθεση στην κοινωνική ασφάλιση με τους νόμους Γιαννίτση, Κατρούγκαλου, Βρούτσι, Χατζηδάκη και με τη βοήθεια πάντοτε της ηγεσίας της ΓΕΣΕΕ. Εντατικοποίησαν την εργασία με τη μερική απασχόληση, τη μείωση προσωπικού, την εντατικοποίηση των ωραρίων και την τηλεεργασία. Αποψήλωσαν και υποστελέχωσαν τις επιθεωρήσεις εργασίας πανελλαδικά με βάση τις ανάγκες στους χώρους δουλειάς. Σκεφτείτε ότι κάθε επιθεωρητής του αναλογούν 660 επιχειρήσεις πανελλαδικά. Επίσης υπάρχουν προς διερεύνηση αυτή τη στιγμή 250 εργατικά ατυχήματα. Απαιτούνται λοιπόν αυτή τη στιγμή με βάση το στελεχικό δυναμικό της επιθεώρησης εργασίας 17 ολόκληρα χρόνια για να επιθεωρηθούν οι χώροι δουλειάς. Το έγκλημα συμπληρώνεται με τη διαταγή εισαγγελίας πρωτοδικών που έγινε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη με βάση τον αντεργατικό νόμο 4808-2021, όπου οι αρμόδιες αρχές καλούνται να μην δίνουν παραγγελία για έρευνα αιτιών και συνθηκών εργατικών ατυχημάτων, αν αυτά δεν εντάσσονται στην κατηγορία ίσων σημασίας. Θανατηφόρα, ακροτηριασμός, μεγάλος αριθμός θυμάτων. Οι ζωές μας δεν είναι κόστος. Ζητάμε άμεση στελέχωση επιθεώρησης εργασίας και αυστηροποίηση και εντατικοποίηση των ελέγχων στους χώρους δουλειάς. Επανένταξη των βαρέων και αθυγιεινών κλάδων και ειδικοτήτων όπως ήταν πριν. Ζητάμε επίσης γιατρό σε κάθε μεγάλο χώρο εργασίας και ίδρυση κέντρων υγείας στα μεγάλα εργοτάξια και βιοτεχνικά πάρκα. Επαναφορά του 7 ώρου πενθήμερου, σύνταξη στα 60 στους άντρες, 55 στις γυναίκες και 5 χρόνια νωρίτερα για τα βαρέα και ανθυγιεινά. Επίσης, ζητάμε την άμεση παρέμβαση της επιθεώρησης εργασίας αλλά και της κοινωνικής επιθεώρησης στους χώρους δουλειάς, ιδιαίτερα στα μεγάλα εργοτάξια αυτή τη στιγμή, αλλά και ξενοδοχεία όπου ανακαινίζονται ή προχωράνε εργασίες, και λόγω των ρητρών αλλά και της ανάγκης για να προλάβουν την τουριστική σεζόν, βλέπουμε τους εργαζόμενους να δουλεύουν νυχθημερών στους περισσότερους χώρους χωρίς ένσημα. Επίσης, ζητάμε την άμεση παρέμβαση του διοικητή του νοσοκομείου Χανίων στο μεγάλο θέμα που προέκυψε από το σοβαρό εργατικό ατύχημα συναδέλφου οικοδόμου, όπου αντιληφθήκαμε ότι τις διακομιδές πλέον σοβαρά τραυματισμένων συμπολιτών μας τις αναλαμβάνουν οι ιδιωτικά ασθενοφόρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι και εκεί έχει σπρωχτεί η μπίζνα στις ιδιωτικές κλινικές. Είναι τραγικό το 2023 να φεύγει κάποιος από το νοσοκομείο με σοβαρά προβλήματα μετακίνησης, να πρέπει να γίνουν ειδικές μεταφορές και να καλείται να πληρώνει μεγάλα ποσά για τη διακομιδή του στο σπίτι. Για παράδειγμα, τι ποσά είναι αυτά περίπου, τι σας έχουν καταγγείλει? Για να πάει κάποιος στο νοσοκομείο και να επιστρέψει στο σπίτι του, αυτή τη στιγμή η ταρίφα είναι στα 200 ευρώ και για μια απλή αποκομιδή 80 με 100 ευρώ. Βρισκόμαστε και εμείς εδώ σαν Σωματείο Επισητισμού σήμερα μετά το κάλεσμα του Σωματείου Οικοδόμων εδώ του νομού μας, και ακούγοντας με προσοχή αυτά που σας προανέφερε ο συνάδελφος ο Ξανθουδάκης ο Μανώλης, να πω ότι στην ουσία είναι κάτι που αγγίζει και εμάς. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε. Άλλωστε είναι στην ουσία το ζουμί που έχει βγει από όλες αυτές τις συναντήσεις, τις συσκέψεις που έχουμε κάνει όχι μόνο μεταξύ μας τα δύο σωματεία, αλλά μια σειρά σωματείων εργατικών που συμπορευόμαστε όχι μόνο τώρα, αλλά ανέκαθεν κάτω από τη σκέπη του εργατικού κέντρου, δίνοντας μια ζωντάνια, θα λέγει κανείς, αυτό που θα πρέπει πραγματικά να ονομάζεται κίνημα συνδικαλιστικό και στο νομό μας.
Να πω ότι όλα αυτά που ανέφερε ο συνάδελφος εύκολα θα μπορούσαν να κουμπώσουν και πάνω στον κλάδο που έχει να κάνει αποκλειστικά με την δικιά μου δουλειά, έτσι, με τον επισητισμό αλλά και τους ξενοδοχείου υπάλληλους από τον νομό. Να πω επίσης ότι σε λίγη ώρα που θα βρεθούμε πάνω τα δύο τμήματα της επιθεώρησης, της τεχνικής αλλά και της κοινωνικής, θα είμαστε και εμείς αυτοί που θα ζητήσουμε αμέσως μετά τη Μεγάλη Εβδομάδα να βρεθούμε σε χώρους δουλειάς μαζί τους, γνωρίζοντας το φόρτο εργασίας που σας ανέφερε, που ανέφερε ο συνάδελφος ο Μανώλης, των τμήματων αυτών, μετά την κατάδεια αυτή που έχει φέρει τις υπηρεσίες αυτές η κεντρική εξουσία, το κράτος, έτσι, η κάθε αστική κυβέρνηση που βρίσκεται πάνω και η προηγούμενη και η τωρινή, γιατί μέσα της εντατικοποίησης που υπάρχει στον κλάδο, στον επισητισμό αλλά και στα ξενοδοχεία γενικότερα, παρατηρούμε χρόνια τώρα μικρά και μεγάλα εργατικά ατυχήματα, λέγοντας μεγάλα ενώ ακόμα και χάσιμο ανθρώπινων ζωών.